Οι τουρκικέ προκλήσει είναι συνεχεί. Είχαμε 40 ακόμη παραβιάσει από τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Θα πάμε στην Γεωργία Γαραζιώτη που έχει περισσότερα. Έτσι, Νεπόπει. Σήμερα είχαμε άλλε ακόμα 40 παραβιάσει από τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και από κατασκοπευτικά αεροσκάφη. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αιγαίο η μεγάλη άσκηση καταιγίδα που συμμετέχει το σύνολο του στόλου α, του ναυτικού και έχει επίκεντρο τα δωδεκάνησα. Βλέπουμε και σε ένα χάρτη που έχουμε ετοιμάσει. Μπορούμε να τον δούμε σε λίγο τι περιοχέ. Βλέπουμε λοιπόν τώρα το χάρτη που η Αθήνα έχει δεσμεύσει με Νόταμ. Έχει, έχει κλειδώσει, θα μπορούσαμε να πούμε, τον νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπω η Σάμο. Η Ρόδο και η Τήλο. Μάλιστα, έχει συμπεριληφθεί και η βραχονισίδα Καντελιούσα, όπω βλέπουμε, που μαζί με τα προαναφερθέντα νησιά το προηγούμενο διάστημα έγινε στόχο υπερπτήσεων τη τουρκική πολεμική αεροπορία. Με βασικά σενάρια τη άσκηση να είναι η ανακατάληψη βραχονισίδα, όπου τα πλοία του στόλου θα προχωρήσουν πόποι σε ναυτικό αποκλεισμό και στη συνέχεια οι κομμάντο των ειδικών επιχειρήσεων και οι αμφίβοι καταδρομή θα ανακαταλάβουν τι βραχονισίδε με την υποστήριξη τη πολεμική αεροπορία και τη αεροπορία στρατού. Όλα αυτά που μα δείχνουν ότι οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμε προετοιμάζονται ακόμα και για το ενδεχόμενο ενό θερμού επεισοδίου. Και όπω μου έλεγαν χαρακτηριστικά στρατιωτικέ πηγέ, η ένταση που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα και οι προκλήσει στον ουρανό του Αιγαίου δεν αποκλείεται να περάσει και στη θάλασσα. Να σας ελπίσουμε να μην συμβεί αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.